Κυρία Αναγνωστίδου, καλημέρα. Καλημέρα. Οι πνοές των ανέμων, που είναι και ο τίτλος της έκθεσης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί 19 και 21 Οκτωβρίου στο Χάνι, εδώ στην ΚΟ, στο εκθεσιακό κέντρο. Οι πνοές του ανέμου είναι αυτές που ενίοτε έδωσαν ενέργεια, την απαιτούμενη ενέργεια στα συστήματα τα οποία παρουσιάζονται στην έκθεση, προκειμένου οι άνθρωποι να λειτουργήσουν αρδευτικά και άλλα συστήματα. Πείτε μας καταρχήν από τι θα αφορά, ποια είναι τα εκθέματα που θα δούμε και βέβαια οι μελέτες που έχουν γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία Νεωτερικού Πολιτισμού και των Νεωτέρων Μνημείων στην περιοχή μας. Ναι, πρόκειται για αυτή την έκθεση που είπατε, Πνοές Ανέμων. Είναι μια ετήσια δράση του Υπουργείου Πολιτισμού βασικά και είναι πανελλαδική. Φέτος, πέρυσι παρουσιάστηκε στη Ρόδο η ίδια έκθεση. Φέτος η τρίτη φορία Νεωτέρων Μνημείων λέγεται Διεύθυνση Υποδομών Τεχνικών Έργων. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς είναι. Έχει αλλάξει το όνομά της από τότε που. Ναι, που έγινε διεύθυνση. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου λέγεται τώρα. Πρότεινε την ΚΟ προκειμένου να παρουσιαστεί αυτή η έκθεση φέτος. Οπότε είναι μια έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικότερα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και σε συνεργασία με το Δήμο της ΚΟ. Επέλεξαν την ΚΟ λοιπόν. Ο τίτλος είναι Ανεμόμυλοι και Ανεμαντλίες της Δωδεκανήσου. Είναι 12 πινακίδες με έργα από τη Ρόδο, αντίστοιχα έργα από τη Ρόδο, τα νησιά και τα νησιά του Αιγαίου. Κο, Πάτμο, Λέρο, Αστυπάλα και Κάρπαθο. Και Κάρπαθο. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται, είναι μνημεία νεότερης πολιτιστικής του Ρόδο, είπαμε και πριν. Και τα εγγένειά της θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Το πρωί της Παρασκευής η έκθεση θα είναι ανοιχτή με τους συναδέλφους, με τους αρχιτέκτονες από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων για ειδικές ομάδες, τα σχολεία ευελπιστούμε. Να έρθουν να επισκεφθούν. Θα έρθουν κάποια, ο κύριος Ντέλλας, η κυρία Ντέλλα που είναι υπάλληλη της πορείας αυτής της υπηρεσίας θα μιλήσουν εκτενέστερα, αναλυτικά για τα έργα αυτά, τους ανεμόμυλους και τις ανεμαντλίες. Το απόγευμα θα γίνει η έκθεση, θα μείνει ανοιχτή το Σάββατο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, το πρωί και το απόγευμα. Το Σάββατο το πρωί θα υπάρχει μια ξενάγηση στο Μιλοτόπι λέγεται νομίζω. Μια είναι ζωστά. Ο μήλος του παπά. Ναι, ο μήλος του παπά, όπως είναι γνωστός. Ναι. Το οποίο λειτουργεί. Λειτουργεί ως είναι και κατάσταση. Στην ΚΟ έχουμε αποκαταστήσει τέτοιου είδους μνημεία, κυρία Αναγνωστίδου, έτσι δεν είναι. Εκτός από το μήλο του παπά και στην Αντιμάχια είναι ένα επίσης. Ακριβώς. Ο μήλος που είναι γνωστός, εκείνος που είναι στην πλατεία. Του Χατζιάμαλου. Του Χατζιάμαλου, ακριβώς. Νομίζω ότι η εφορία έχει ετοιμάσει και ένα επεξηγηματικό έτσι. Κείμενο, μια παρουσίαση μικρή για τον και για εκείνο το μήλο. Λοιπόν, το Σάββατο είναι το πρωί, είναι αυτή η εκδήλωση στο Κέφαλο, όπου από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει, θα εκτός από την ξενάγηση στο χώρο, στο μνημείο, θα παρουσιαστεί, θα μπει σε λειτουργία ο μήλος και νομίζω θα παράξει και προϊόν, αλεύρι και νομίζω και ότι θα δοθεί σαν. Σαν δώρος, σαν κέρασμα στους, ναι. Αυτούς, στους επισκέπτες. Ναι. Αυτό είναι, εκτός όμως από τα μιλικά συστήματα που έχουν να κάνουν με τον άνεμο, υπήρχαν και άλλα συστήματα πολύ ενδιαφέροντα στην περιοχή μας, έτσι δεν είναι. Οι ανεμαντλίες. Οι ανεμαντλίες, ναι. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά είναι μνημεία και στοιχεία προβιομηχανικής, έτσι, αρχιτεκτονικής. Πολύ σημαντικά, σχετίζονται και εκτός από τον πολιτισμό
σχετίζονται και με την οικονομική δραστηριότητα. Ακριβώς. Τοπικά και βέβαια κατ' επέκταση και με τα κοινωνικά δεδομένα της της περίοδου που ήρθαν. Ναι, ακριβώς. Αξίζει τον κόπο να αυτή η γνώση να γίνει κτήμα, ειδικά των νέων ανθρώπων που, σωστά, όπως είναι γνωστό, έχω την εντύπωση ότι απομακρύνονται από την παράδοση. Αυτή είναι ευθύνη και της προηγούμενης γενιάς, το πόσο αναδεικνύει τέτοιου είδους μνημεία, πόσο τα προστατεύει καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα. Νομίζω υπήρχαν προγράμματα και τα προηγούμενα χρόνια για την αναπαλαίωση τέτοιου είδους μηλικών συστημάτων, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Δεν αξιοποιήθηκαν όμως επαρκώς, κυρία Αναγνωστίδου. Διαχρονικά υπήρχαν τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια που εγώ εργάζομαι και θυμάμαι. Ναι, σαφώς υπήρχαν. Ήταν οι αρκετοί πόροι. Αυτό, οι πόροι υπήρχαν. Ναι. Γραφειοκρατία, φαντάζομαι όμως υπήρχε αντίστοιχα που δεν μπόρεσε να. Έτσι, ανέστειλε τις όποιες προθέσεις είχαν οι ιδιώτες. Γιατί είναι και ιδιωτικά αυτά τα περισσότερα, έτσι δεν είναι, δεν είναι δημόσια? Ναι, κάποια είναι ιδιωτικά, υπάρχουν και δημόσια. Ξέρετε, έχω την αίσθηση, προσωπική άποψη είναι αυτή, ότι δεν έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, το αρχιτεκτονικό απόθεμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω, δεν έχει ενημερωθεί η κοινωνία, δεν είχε ενημερωθεί. Σίγουρα η ευθύνη είναι της προηγούμενης γενιάς, δικής μας δηλαδή, γιατί δεν βοήθησε όσο έπρεπε. Κυρίως αναλωθήκαμε στα έργα υποδομής, σε αυτό που λέμε ανάπτυξη μέσα εισαγωγικά, που σηκώνει πολύ νερό τελικά. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτού του είδους της ανάπτυξης. Της ανάπτυξης που επιδιώξαμε. Βλέπουμε ότι έφερε μεν μια ευημερία. Θα μπορούσε να γίνει παράλληλα, αυτά είναι οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τέτοιου είδους ζητήματα, να είχαν παντρέψει αυτό το παραδοσιακό με την εξέλιξη και στον τουρισμό, στη ξενοδοχεία, αλλά και σε αυτά τα συστήματα. Ναι, θα μπορούσε να είναι ποιοτικότερη. Ακριβώς. Γιατί η παράδοση, δηλαδή ο πολιτισμός των προηγούμενων χρόνων, έχει να κάνει με την ιστορία μας, με την ταυτότητά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν το δει κανείς. Και με μια γνώση που χάνεται και είναι πολύτιμη. Σαφώς. Για την λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων. Γιατί τίποτα δεν είναι από παρθενογέννηση. Σαφώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από όλα για την παραγωγή, ειδικά των αγροτικών προϊόντων. Βέβαια, η αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, η οποία, βεβαίως, είναι βιολογική, όπως σήμερα, ναι, ναι, συνηθίζουμε να αλλά λέμε. Πέρα από αυτό, και οικονομικίστηκαν, αν το δει κανείς, δεδομένου ότι η οικονομία παίζει, από ό,τι φαίνεται, τον πρώτο ρόλο, κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των κοινωνιών. Είναι ένα στοιχείο που δίνει πλούτο. Δίνει πλούτο γιατί χτίζει ταυτότητα. Και νομίζω ότι το έχουμε αφήσει στην άκρη, δηλαδή δεν το... Ευκαιρία λοιπόν να το θυμηθούμε μέσα από τέτοιου είδους δράσεις που γίνονται και φυσικά να εκτιμήσουμε και πράγματα που τα προσπερνάμε καθημερινά, αλλά δεν τα εκτιμούμε όσο πρέπει για να τα προστατεύσουμε, ώστε να μην εξαφανιστούν τελείως, ούτε από την εικόνα μας, ούτε από τη μνήμη μας. Σωστά, και που έχουν αξία πολυδιάστατη.